Το φράγμα δεν σταματάει ούτε σταγόνα νερό τώρα. Δεν εμπλουτίζονται ούτε οι γεωτρήσεις που προϋπήρχαν. Φράγμα της Πλακιώτισσας. Ένα πολύ αναμενόμενο αναπτυξιακό έργο κομβικής σημασίας για την περιοχή της Μεσαράς, το οποίο έχει βαλτώσει για χρόνια με τους κατοίκους και ιδίως τους αγρότες να περιμένουν με αγωνία την τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Δεν υπάρχουν υδάτινοι πόροι, με αποτέλεσμα πολλές γεωτρήσεις να έχουν στερέψει, πολλές να αντλούν τα αποθέματα νερού από τεράστια βάθη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν πληγεί οικονομικά. Η γη τους παραμένει άνυδρη, μιας και το φράγμα δεν έχει ακόμη κλείσει ώστε να αρχίσει ο αποταμιευτήρας να συγκεντρώνει νερό, με αποτέλεσμα έτσι κάθε χρόνο τα νερά του αναποδάρι να χάνονται. Γεγονός καθόλου αμεληταίο αν σκεφτεί κανείς ότι μέσω αυτού του ποταμού ετησίως περίπου 40 εκατομμύρια κυβικά νερού καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι ένας ταμιευτήρας ο οποίος θα εμπλουτίσει και τον υδροφόρο ορίζοντα όλης της περιοχής που έχει φτάσει όλες οι γεωτρήσεις πλέον να είναι στο κόκκινο, και οι δημοτικές και οι ιδιωτικές, που σημαίνει ότι χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή και κάποιοι νέοι που έχουν αποφασίσει πλέον να μείνουν στα χωριά, να δώσουν ζωή σε αυτά τα χωριά, θα αναγκαστούν να φτιάξουν βαλίτσες, να μεταναστεύσουν, να κάνουν τις εργάτες είτε στην Ευρώπη ή δεν ξέρω και εγώ κάπου αλλού. Ιδιαίτερα την περίοδο της κλιματικής κρίσης που διανύουμε με τις μεγάλες περιόδους ξηρασίας, είναι επιτακτική η ανάγκη να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας ώστε να μην χάνεται ούτε μία σταγόνα βροχής. Είναι η μοναδική οικονομική διέξοδος των κατοίκων της περιοχής. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά μόνο με τον πρωτογενή τομέα. Εάν θέλει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους αγρότες, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του φράγματος. Σε κλίμα ανησυχίας, εκπρόσωποι αγροτικών και πολιτιστικών φορέων της περιοχής πραγματοποίησαν συνάντηση σήμερα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Όπως φάνηκε και από τη σημερινή συνεδρίαση, ένα από τα εμπόδια που κολυσιεργούν την όλη διαδικασία είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μελέτη για την κατασκευή περιμετρικού δρόμου, καθώς και για τα αρδευτικά δίκτυα. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, διότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης δεσμεύτηκε ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το φράγμα της Πλακιώτισσας στα νερά όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη για τα αρδευτικά δίκτυα. Θα δούμε με την έμφραξη αν σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει, γιατί χρειάζεται ένας περιμετρικός δρόμος για ασφάλεια. Θα πιέσουμε για να έχουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η δέσμευση της περιφέρειας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια για όλα τα αρδευτικά έργα, ότι εμείς θα βρούμε τη χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το έργο, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που θα δώσει μια μεγάλη ανάπτυξη στην Ενδοχώρα. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δέσμευση το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, να έχει ολοκληρωθεί έως και το 2023.